Τα τελευταία χρόνια έχουμε εγκαταλείψει πολλές καλλιέργειες, όπως είναι τα εσπεριδοειδή. Φέτο είχαμε και πρόβλημα στα λεμόνια, τα οποία φύγανε με δυσκολία και σε πολύ χαμηλές τιμές. Και τα πορτοκάλια αρχίζουμε και ξεπατώνουμε τα περβόλια ή τα αφήνουμε ακαλλιέργητα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ποιότητα και να δυσκολευόμαστε. Έχει ανέβει το κόστος παραγωγής σε τριπλάσια τιμή, από λιπάσματα, το ηλεκτρικό ρεύμα, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε ακόμα και να ποτίσουμε. Αυτό έχει αντίκτυπο ότι έχουμε χάσει πολλούς που ασχολιόταν με την αγροτική παραγωγή και πλέον είναι στα ξενοδοχεία ή σε άλλες δουλειές. Εκτός από αυτά έχουμε και άλλα τεράστια προβλήματα, με ότι δεν βρίσκουμε εργατικά χέρια αφού λείπουν αυτοί που φύγανε από την παραγωγή και δεν μπορούμε να ούτε καν τις δανεικές που κάναμε παλιά να τις κάνουμε για να μαζέψουμε και το εισόδημα, με αποτέλεσμα να χάσουμε πολύ μέρος της φετινής σοδειάς στην περιοχή τη δικιά μας, της Βοκολίας, λόγω έλλειψης εργατικών χεριών και του δάκου. Η δακοκτονία είχε τεράστια προβλήματα, λειτουργούν με ένα περίεργο τρόπο. Παλιότερα μετρούσαμε 7 δάκους στην παγίδα και κάναμε ψεκασμό. Τώρα είναι ανεξέλεκτη η δάκη στις παγίδες. Δεν γίνεται ψεκασμός, γιατί μας λένε ότι είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένη ποσότητα κάθε χρόνο. Έχουμε πρόβλημα.